Marks the spot. Ναι. Άλλα βρε παιδί μου, άνοιξε, άρχισα να ανησυχώ, να μην διαβάζεις τίποτα. Δεν ανοίγεις. Μα με γιαγιά, τι έγινε, μας πέσανε. Άρχισε να κοιμάσαι για το απόγευμα, μπράβο, πότε. Τι είπες. Κοιμάμαι για απόγευμα, για βράδυ κοιμάμαι. Για βράδυ, και έπεσες να κοιμηθείς από τις 5 το απόγευμα. Όχι για σήμερα το βράδυ, για και χθες το βράδυ. Και χθες το βράδυ κοιμάς. Δεν κατάλαβα. Τώρα κοιμάσαι για χθες, για σήμερα πότε θα κοιμηθείς. Αύριο. Και για αύριο. Δεν ξέρω, δεν με αφήνεις να κοιμηθώ για σήμερα. Θα ξέρω πότε θα κοιμηθώ για αύριο. Δεν μπορώ να συνοηθώ μαζί σου. Δεν μπορώ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί τέτοια αγωνία να συνοηθούμε για κάτι που δεν καταλαβαίνουμε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Κάτσε, γιατί αρχίζω και εκνευρίζομαι. Δεν μου λες, παιδί. Γιατί σε ξυπνάω τώρα. Για σήμερα ή για χτες. Τι σημασία έχει, γράμμα. Πώς, μεγάλη σημασία. Αν σε ξυπνάω για χτες, καλά κάνω και σε ξυπνάω. Αν σε ξυπνάω για σήμερα, κακό σε ξύπνησα. Με ξυπνάς για σήμερα. Κάνεις πάρα πολύ κακός. Άτσε, και τώρα πρέπει να πάρεις την τσάντα σου και πολύ. Να φύγεις. Να φύγεις τελείως. Δύο λεπτά. Γιατί εγκληματίζεις. Πρέπει να σου σταμάτα τη γιαγιά σου, διόγνες. Γιατί τόση φασαρία. Κοιμάται ο κόσμος, δεν μας λυπάστε. Και εσύ κοιμάσαι, παιδί. Δεν μου λες. Γιατί κοιμάσαι, για χθες ή για σήμερα. Τι μέρα είναι σήμερα. Ερώτηση. Παιδί μου, πες μου σε παρακαλώ. Τι ώρα έπεσες. Στις 6. Τι ώρα είναι τώρα, ξέρεις. Τι ώρα είναι τώρα. 5. 5! Και με ξυπνάτε μία ώρα πριν πάω για ύπνο. Και λέτε με αγαπάτε κιόλας, κυρία Κικίτσα. Θα πάθω ενσόμνια νερβόζα. Τι θα πάθεις. Αϊπνία και θα πεθάνω. Αϊπνία. Κοιμάσαι όλη μέρα και θα πάθεις αϊπνία. Δεν είμαστε καλά. Γεια σας, κυρία Κικίτσα. Γεια σας, παιδιά, και ξανά γεια σας. Πάω να κοιμηθώ, μην με ενοχλήσει κανένας. Να, ένας σωστός άνθρωπος. Ξύπνησε νωρίς και πάει νωρίς για ύπνο. Ποιος ξύπνησε νωρίς. Ότι γιατί νιστάζεις. Και τι κακό είναι. Δεν μου λες, παιδί μου, τι ώρα ξύπνησες. 5. 5 το πρωί ξύπνησες και λες ότι δεν είναι νωρίς. 5 το απόγευμα, αλλά δεν ξέρω τώρα αν έχει γίνει κάτι και έχει αλλάξει αυτό. Τώρα είναι 5. Δεν είναι δυνατόν να ξύπνησες τώρα και να νιστάζεις τώρα. Όχι, για χθες μιλάω. Συγγνώμη, με συγχωρείς, με έχεις μπερδέψει. Τώρα εσύ θα πας να κοιμηθείς για σήμερα ή για χθες. Σήμερα θα πάω να κοιμηθώ για σήμερα. Ωραία, και για χθες πότε θα κοιμηθείς. Πάει αυτό, το χάσαμε. Καληνύχτα. Συγγνώμη, μην με φέρετε κάτι άλλο ή να. Αυτό. Το... Όχι, παιδί μου. Να πας, δεν σε χρειάζομαι. Κοιμάται όλη μέρα. Λεωνίδα! Καλέ, ξανακοιμήθηκε! Αυτό είναι παράδεκτο! Λεωνίδα! 10 λεπτά κήρυγμα. Ένα, 5, 10, περνάνε τα λεπτά. Τα μαρτύρια μου έρχονται απανωτά. Ο μπαμπάς φωνάζει, η μαμά μανουριάζει και η γιαγιά. Τους γείτονες με κρανίες τρομάζει. Όλοι για το δικό μου μοιάζονται καλό. Μα για τις δουλειές τους τρέχω μόνο εγώ. Το χάρτζι λίγη που έχω, ούτε για τσίγλες στάνει. Το πόσες τσίγλες όμως, δεν λέω γιατί δεν κάνει. Το πρωινό μου πλούσιο σε γάλα με φραπέ. Κορνφλέικς δημητριακά, μόδα ντε μοντέ. Διήμερη αποβολή έφαγα στο σχολείο. Της γειτονιάς μου έβαψα το ζάχαρο πλαστείο. Των δραστηριοτήτων μου, τελευταίο σφύριγμα είναι των γονέων. 10 λεπτά κήρυγμα. Τι είναι τόσο απαράδεκτο, ρε μάνα. Είναι δυνατόν φοιτητές πράγμα να ξενυχτάνε και να κοιμούνται το πρωί. Έλα, μωρέ και κίτσα. Βγήκαν χθες το βράδυ, ξενυχτήσανε και κοιμούνται σήμερα όλη μέρα. Απλό είναι. Και στη σχολή πότε πηγαίνουν. Το πιο πιθανό είναι ότι δεν πήγανε. Αχου, ωραία το. Και το λες έτσι γαλαρά, ε. Μπορώ να κάνω κάτι. Με συγχωρείς, αν δεν κάνεις εσύ, ποιος μπορεί να κάνει, για πες μου. Κικίτσα, ναι. Λείπες μακριά, ούτε εσύ μπορούσες να κάνεις κάτι όταν έκανε κοπάνες η Μέρη από τη σχολή. Τι λες, η Μέρη δεν έκανε ποτέ κοπάνες, κυρία μου, γι' αυτό και έγινε μια έγκριτος και πρώτη δικηγόρη στο γραφείο και τη λατρεύουν οι πελάτες της. Μάλιστα, ναι, έχεις δίκιο, Κικίτσα. Πες πως δεν το είπα. Μέρη. Θα πας να πιάσεις το παιδί και θα του πεις ότι αν δεν πηγαίνεις στη σχολή, δεν θα μπορέσεις να τον βοηθήσεις άλλο στη ζωή του. Θα το έχω στα υπόψη. Τι εννοείς στα υπόψη, αύριο μεθαύριο, τι μεθαύριο, δηλαδή για πες μου. Εντάξει, ρε μαμά, άμα δεν το παρακάνει, θα του πω κάτι. Τι θα το παρακάνει, καλέ. Αφού το έχει ήδη παρακάνει, τι περιμένεις να κάνει άλλο. Συγγνώμη κιόλας, αλλά επειδή δεν πήγαν μία μέρα στη σχολή, το κάνουμε τόσο θέμα. Εμείς με τη Μέρη κάναμε και 3 εβδομάδες να πατήσουμε. Λάθος. Πες πως δεν το είπα. Μέρη. Τι λέει η Ζέτα, κάνατε 3 εβδομάδες να πατήσετε στη σχολή. Ναι, τα καλοκαίρια. Μέρη, τι είπε η Ζέτα. Τι είπε η Ζέτα, είπε η Ζέτα την εμπειρία της με τη φίλη της την Όλγα. Διότι η Ζέτα έχει ξεχάσει ότι εκείνο τον καιρό δεν κάναμε παρέα. Ζέτα, τι λέει η Μέρη. Ναι, όχι, έχει δίκιο η Μέρη. Μέρη μου έχει διαφύγει τελείως το γεγονός αυτό. Υπήρχε ένα διάστημα που μας είχε ξεκόψει τελείως. Και μετά από αυτό δικηγορείς.
Λυπάμαι πάρα πολύ τους πελάτες σου. Γι' αυτό δεν είσαι η πρώτη, γι' αυτό δεν είσαι εξαίρετη δικηγόρος. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εμείς θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή που θα είμαστε μόνες μας. Άντε, γεια. Ναι, εγώ αυτό δεν το τρώω. Εντάξει να μην πιστεύεις εμένα που έχω την πονηρή τη φάτσα και με έχεις και στην μπουκά του κανονιού. Τον Τέλη, κοίτα εδώ μια φάτσα σαν φράπα είναι. Γίνεται να μην τον πιστεύεις αυτόν. Όχι δα. Όχι δα. Εγώ σου δίνω τον λόγο τη τιμή μου και δεν με πιστεύεις. Ναι, παρεξηγήσου κιόλας. Βεβαίως και θα παρεξηγηθώ. Για πες μου τώρα που παρεξηγήθηκες, πού ήσασταν όλο το βράδυ. Πού ήμασταν, εδώ πέρα και κοιμόμασταν. Ναι, και ο Λεωνίδας γιατί δεν ήρθε στην καρσονιέρα να κοιμηθεί. Τι μου το λες εμένα. Να το, ρώτησε τον. Συγγνώμη κιόλας. Εγώ θα σου το πω τώρα που. Να σας πω, ρε γαϊδουριά, θα ηρεμήσετε να κοιμηθούμε. Εσείς γυρίσατε το πρωί και κοιμηθήκατε. Εμείς που γυρίσαμε το απόγευμα, δηλαδή πρέπει να μείνουμε ξυπνοί. Αύρε, ο Αργύρης. Γύρισε το απόγευμα και είναι κουρασμένος. Αργύρη μου, από πού γύρισες απόγευμα. Έπεσα χαρτιά στο σάκι. Τι μου τζόνετε, ρε, εγώ έπεσα, δεν πέσαν αυτοί. Καλά, άστρο, δεν πας να κοιμηθείς να κλείσεις και το στόμα σου που έχεις γεμίσει την ατμόσφαιρα ρήπου. Ναι, πες μου και ότι φταίω τώρα, ρε. Μισό λεπτό, Αργύρη μου, δεν μου λες καλέ μου. Τι παίζατε με λεφτά. Όχι, με τσιμπιές. Λεωνίδα, δεν ήξερα ότι παίζεις χαρτιά. Χαρτιά. Χαρτιά, άκου τώρα, χαρτιά τώρα. Κάνουμε την τρίχα τριχιά τώρα σε αυτό το σπίτι. Αν είναι δυνατόν, που και βρεθήκαμε εκεί δύο-τρεις φίλοι να παίξουμε μια ξερή, ας πούμε. Πλακίτσα στην πλακίτσα, λόγο στο λόγο και νύσα. Ξέρω τι παιδιά μαζεύονται στο σάκι και τι τζόγος παίζεται. Και κοίτα τώρα εδώ κάτι αριστερή να σου πετύχουμε, κοίτα. Αριστερή είπαμε, δεν είπαμε ότι είμαστε καλόγεροι. Βρε, ό,τι σας συμφέρει κρατάτε. Ή έχετε ιδεολογίες ή δεν έχετε, ή τις κάνετε πράξεις ή όχι. Και πότε, συγγνώμη, και πότε έμαθες τη συμμορία από ιδεολογίες και θα μας την πεις κιόλας. Πρώτον, με βρίσκεις σε παρακαλώ την κόμενά μου μπροστά μου. Σε παρακαλώ τώρα κι εσύ. Όχι, και δεύτερον είμαι μαζί σου, έχεις δίκιο. Ορίστε. Ναι, καλέ μου, εντάξει, κατάλαβα, σε ψήσανε και εσένα. Να σου πω καλή μου, το ότι παίζω πρέφα δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχω ιδεολογία. Και στο φινάλε εσύ, χθες βράδυ, πού ήσουν και τι έκανες. Στο σπίτι ο μαλάκας και περίμενα τον καλό μου, να! Με τα χέρια σταυρωμένα! Τι σχέση έχει που είχα τα χέρια μου, στις τσέπες τα είχα! Δεν το κατάλαβα αυτό με τα χέρια, τι παίζει, ξέρεις κάτι για τα χέρια της. Μαζί με την Ελένη παίζανε χαρτιά. Χαρτιά! Παίζατε. Καλά, ρε μαλάκα, δεν μου το λες τόση ώρα και κάθομαι εγώ και απολογούμε. Άλλο πυρίμπα και άλλο πρέφα, ε! Καθόλου άλλο. Ξέρεις πόσα σπίτια έχουν κλείσει με την πυρίμπα, για πες τη στελή. Γειτονιές, μη σου πω και πόλεις. Μαριλένα, πήρες τον κακό το δρόμο, ε! Την κατηφόρα της εξάρτησης. Τελείωσε. Θα έρχομαι να σε ψάχνω, Λέρη, και βρωμιάρα να σε έρθει στα φανάρια, να ζητιανεύεις για ένα ευρώ που θα πας να το παίξεις τη ρουλέτα. Φιλέ, θα με βοηθήσεις αυτό το γολγοθά που θα τραβήξω. Σε παρακαλώ, σε ευχαριστώ πολύ, δηλαδή. Σου ναι, εντάξει, τελειώσατε. Δεν με χαίρεσε κιόλας που θα μου πείτε ότι είμαι εξαρτημένη. Επειδή ήμουν με την Ελένη και έπαιζα πυρίπα για να περάσει η ώρα. Και εγώ έπαιζα για πλάκα, δεν έπαιζα με λεφτά όπως εσείς, γιατί σίγουρα χάσατε. Πόσα χάσατε? 2 ευρώ εγώ. Εγώ 1 ευρώ και 20 λεπτά. Και εγώ πάω να ρωτήσω τον Αργύρη που θα μου πει σίγουρα γιατί είναι ενισταγμένος, που έχει τίποτα. Όχι, άστο να ρε παιδί μου εκεί να κοιμηθεί το ψοφί. Δεν το λυπάσαι. Όχι, δεν το λυπάμαι. Εντάξει. 30 ευρώ και 20 λεπτά. 25 λεπτά. Καλά, εγώ πάμε στο διασταυρό σου. Εντάξει, 30 ευρώ, τελευταία προσφορά. Εγώ τι τελευταία προσφορά να δώσω. Όχι, κακόμοιρα, εσύ μην δώσεις γιατί ξέρω. Χάσατε και δυο σας τουλάχιστον 50 ευρώ, ε! Έτσι δεν είναι. Αυτά πάντως είναι πολύ κακά σημάδια. Το παιδί μας έχει πάρει τον κακό δράμα, Νάσο. Έλα, ρε Κίκητσα, πώς κάνεις έτσι. Όλα τα παιδιά κοιμούνται πολύ. Δεν έχεις ακούσει την παροιμία που λέει ο ύπνος τρέφει τα παιδιά. Αχού, γιατί με τρώει εμένα τώρα η γλώσσα μου να συνεχίσω την παροιμία. Κατάλαβες δηλαδή. Αυτή το ξεκινάει, εγώ φταίω. Νάσο. Καυγαδίζετε αργότερα. Έχετε όλη την ημέρα μπροστά σας. Εγώ αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει να δούμε τι θα κάνουμε με το παιδί που είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Ωραία, τι προτείνεις. Να τον παρακολουθήσουμε στενά. Διότι δεν ξέρουμε τι ζωή κάνει και για ποιο λόγο ξενυχτάει. Πρέπει να μάθουμε. Κικίτσα, μέχρι τώρα το ήξερες, πάντα συμφωνούσα μαζί σου. Όχι, αυτή τη φορά διαφωνώ. Καθέτος. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, τι έκανε το παιδί, ξενύχτησε μία φορά. Πού το βρίσκεις το σοβαρό. Μία φορά τον ανακάλυψα εγώ. Τις άλλες μέρες τι κάνει. Ξέρουμε, τι κάνει. Τώρα που μάλιστα δεν ελέγχεται από κανέναν. Ό,τι έκανε και όταν τον ελέγχατε. Γιατί δηλαδή λίγες φορές ξενύχτησε όταν έμενε στη μέρη. Στη μέρη, παιδί μου, δεν ξενύχτησε κάθε μέρα. Κάθε μέρα, που σου λέω εγώ, όταν δεν είχε σχολείο κάθε μέρα. Ναι. Εγώ τώρα θα συμφωνήσω με τον Άσο. Να σου λέει γιατί χτυπάς ξύλο. Ξέρω, μας βρήκα ένα κακό. Είναι πρώτη φορά στη ζωή μου που ακούω από τη Βιβί τη φράση συμφωνώ με τον Άσο. Παιδιά, δεν μπορώ καθόλου. Έχω πολύ μεγάλο άσχημο προαίσθημα. Αχούρη και κίτσα, μάμα, έχεις άσχημο προαίσθημα, αλλάζει το πράγμα. Πρέπει να σκεφτούμε κάτι σοβαρά. Τι θα κάνουμε. Μπα, σου πέρασε και όλα. Αμάνα να σου, τι μου πέρασε. Αν είναι δυνατόν μου πέρασε. Κικίτσα, πες μου, τι φοβάσαι. Φοβάμαι, παιδί μου, το παιδί μας έχει μπλέξει άσχημα, αλλά δεν ξέρω πού. Να πάρτε τηλέφωνο και στην τηλεόραση σε αυτούς που ρίχνουν τα χαρτιά να στο βρούνε. Να σου, καταπληκτική ιδέα. Όσες εμείς τα χρωστάω. Εγώ δεν έχω ανάγκη ούτε από μάγου ούτε από μάντηση. Εγώ θα πάω μόνη και θα τα ανακαλύψω όλα. Να σου πω. Ήθελα να σε ρωτήσω.
Πότε η Μέρη έλειψε τις περισσότερες μέρες, έκανε κοπάνα από το πανεπιστήμιο? Σε ποιο έτος? Στο τρίτο. Α, στο τρίτο είχε λείψει τρεις εβδομάδες μόνο. Τη μεγάλη, μεγάλη κοπάνα την είχε κάνει στο τέταρτο. Είχα βάλει λίγο στοίχημα με τον εαυτό μου. Μάλιστα. Στο τέταρτο. Πόσες μέρες έλειψε? Στο τέταρτο. Καλύτερα ρωτάς αν πάτησε καθόλου. Α, λοιπόν, θα ελέγξω, θα δω και θα σου πω. Θα σε ενημερώσω εν καιρός. Γεια σας. Εσύ, πάμε σχολή σήμερα. Μπα. Γιατί να πάμε σήμερα στη σχολή? Μια ώρα υποχρεωτική έχω, σιγά μην πάω στη σχολή. Εγώ που έχω τρεις όμως. Εσύ να πας. Εσύ να πας, γιατί πανεπιστήμιο με αυτή την οτροπία που έχεις δεν βγαίνει. Μπα, γιατί να πάω εγώ? Έχω χάσει δύο ώρες. Θα πάω στην τελευταία την Τρίτη. Δεν πάω καθόλου. Έτσι, μπράβο. Άραξε λοιπόν εδώ να κάτσουμε να κάνουμε τις ηλιοθεραπείες μας. Πάμε αύριο. Αύριο είναι Παρασκευή. Πάει ο κόσμος στη σχολή παρασκευιάτικα. Είναι γρουσουζιά, ε. Ένα... Δεν πάει ο κόσμος Παρασκευή, όχι, όχι. Ναι, ρε φίλε, αλλά εμείς δεν έχουμε πατήσει και ποτέ Παρασκευή από την αρχή της χρονιάς. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε με καμιά παρουσία. Θα ψήσω εγώ τον Αργύρι να πάει αύριο να πάρει και για μένα παρουσία. Σιγά μην τον ψήσεις να πάει. Γιατί να μην τον ψήσω, θα χάσει τους χυμούς του. Τι έχει να κάνει αύριο? Ό,τι και εσύ. Εγώ πάντως στη θέση του δεν θα πήγαινα. Γιατί εσύ δεν είσαι έτσι ανιδιοτελής, γι' αυτό θα μείνεις από απουσίες. Ναι, μην φύγεις, εκεί το ίδιο θα πάθετε. Όχι, γιατί εμείς καλύπτουμε ένας τον άλλον. Πάω πότε εγώ και βάζω παρουσία για τον Αργύρι και πότε γίνεται το αντίστροφο. Ναι. Θα του πω να μπει και στο δικό μου τμήμα να πάρει παρουσία και για μένα. Ωραίος είσαι, ρε Καβάτζα. Να πάει μέχρι το εργάλειο και να βάλει παρουσία σε σένα και όχι σε εμάς. Όχι, ρε παιδί μου. Θα δει, άμα δεν έχουμε τις ίδιες ώρες, θα μπει και στα δύο τμήματα να πάρει παρουσία και για τους τρεις μας. Ωραία, πάει αύριο ο Αργύρης και εσύ πας τη Δευτέρα. Είδες, τα βρήκαμε. Έκλεισε. Ωραία. Ο Αργύρης πού είναι? Σπίτι του είναι, τρώει. Τώρα θα τον πείσουμε να πάει αύριο. Βέβαια θα τον πείσουμε, ρε, γιατί μετά θα ξαναπάει η Τρίτη, το πολύ. Δηλαδή, συγγνώμη, πάει ο Αργύρης αύριο. Πάω εγώ τη Δευτέρα, ναι, και την Τρίτη πάλι ο Αργύρης. Ναι, μπράβο. Εσύ πότε θα πας? Εγώ. Εσύ. Εγώ δεν θα πάω. Πότε θα πάω? Αυτό είναι πότε θα πας. Δεν την είπαμε πότε. Όχι, δεν είπαμε. Ένα πούμε τώρα. Δεν ξέρω να πούμε τώρα. Εγώ θα πάω. Πότε όμως? Από πόσο μέρα? Τετάρτη. Α. Πέμπτη ποιος θα πάει? Εσύ και την Παρασκευή πάλι ο Αργύρης να κλείσουμε την εβδομάδα, ρε παιδιά. Μα εκμεταλλεύεσαι λίγο ή μου φαίνεται? Καθόλου δεν σε εκμεταλλεύουμε. Ο Αργύρης ήδη μου χρωστάει δύο παρουσίες από την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, αλλά εγώ δεν σου χρωστάω τίποτα. Να σου πω, ρε φίλε. Δύο φορές που θα πάει ο Αργύρης δεν θα σου βάλει παρουσία. Ναι. Μία φορά που θα πάω εγώ δεν θα σου βάλω παρουσία. Ναι. Δεν θα πάρεις και δύο παρουσίες που θα πας μόνος σου. Ναι. Πέντε, έκλεισε η εβδομάδα. Έχεις ξαναπάρει ποτε πέντε παρουσίες πηγαίνοντας δύο φορές μόνος στη σχολή? Όχι! Και αισθάνεσαι κηρυγμένος από πάνω. Κάνε μου τη χάρη. Τώρα που το λες και το παρατηρώ, σαν να έχεις δίκιο. Πάντα έχω δίκιο εγώ. Αλλά εμένα όμως κάτι δεν μου κολλάει. Κάτι είναι σάπιο μέσα. Στο Βασίλειο, δεν ξέρω, κάπου. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Όσο περισσότερα του δίνεις. Δίνεις, θέλει κι άλλα. Κι άλλα, θέλει κι άλλα. Καλά, εντάξει, βρείτε τον Αργύρη. Αυτό που δεν καταλαβαίνω όμως είναι ότι κάθε φορά εμένα κάτι μου κάνεις και στο τέλος υποκύπτω. Δεν ξέρω γιατί. Ο Αργύρης όμως δεν σου κάθεται ποτέ. Γιατί? Είμαι καλή ψυχή, μάλλον. Κάτι έχει ψυχολά σου πάντως. Δεν πας να το κοιτάξεις. Λες. Εγώ σε φίλη σου είχα υποχρέωση να σου το πω. Τώρα εσύ από εκεί και πέρα κάνεις ό,τι θέλεις. Ή αλλάζεις στάση ή ζεις με το πρόβλημά σου. Ποιο πρόβλημα? Ποιο πρόβλημα? Τι θέλεις τώρα, να αρχίσω να πουλάω τσακουκάστικη κίτσα για το τι έκανα στο πανεπιστήμιο? Λες και δεν έχω αρκετά προβλήματα τώρα μαζί της. Ναι, αγάπη μου, αλλά τα τωρινά προβλήματα που έχεις με την Κικίτσα, αυτό είναι που δεν καταλαβαίνεις. Είναι επέκταση των παλιών προβλημάτων και της παλιάς σου στάσης. Καταλαβες? Την οποία εσύ ίδια διονύζεις. Άσε με, Ρεζέτα. Άσε με ησυχή. Όχι, και έχω και δουλειά. Δεν μου λες, Μέρι. Πώς πήρες το δίπλωμά σου? Ποιο δίπλωμα? Της νομικής. Πώς το πήρα, ρε μάνα? Πήγα, ορκίστηκα και το πήρα. Και το τέταρτο έτος, πώς το πέρασες? Μαμά, έχω δουλειά και καίγομαι, εντάξει? Όλα μου τα είπε ο Νάσος. Τι σου είπε δηλαδή ο Νάσος? Έλα, εσύ με μιλάς ξεμιαλίστρα που πήρες το παιδί άβγαλτο εκεί πέρα και εσύ το παρέσυρες και γι' αυτό δεν πηγαίνατε στο τέταρτο έτος καθόλου στο πανεπιστήμιο. Α, Κικίτσα μου, μην είσαι τόσο σίγουρη. Άλλη ήταν αυτή που είχε τα προβλήματά της με τον Νάσο και μια τα έφτιαχνε, μια δεν τα έφτιαχνε και έτσι δεν είχε το μυαλό της στο πανεπιστήμιο. Πολύ μου αρέσουν οι φθηνές δικαιολογίες σου. Ενώ εσύ με τον Νίκο τα πήγες πάρα πολύ καλά, ε! Όχι, δεν πήγαινα και πολύ καλά εγώ με τον Νίκο, αλλά ακριβώς γι' αυτό το λόγο ήθελα να βρίσκομαι στο πανεπιστήμιο για να τον βλέπω. Ναι, γιατί πήγαινε ο Νίκο στο πανεπιστήμιο. Και πού δεν τον έβρισκα? Στο καφενείο, όπου έπαιζε χαρτιά. Εάν θυμάσαι, και εμείς παίζαμε τάβλη. Τι λες, παιδάκι μου, δεν θυμάσαι καλά, εκεί πηγαίναμε το βράδυ. Όλη την ημέρα δεν τη βγάζαμε στο ζαχαροπλαστείο απέναντι από το μαγαζί που δούλευε ο Νάσος για να βλέπουμε ποια μπαίνει και ποια βγαίνει. Έβγε. Τα βγάλετε όλα τα άπλυτα στη φόρα. Τώρα κατάλαβα πώς περνούσατε στο πανεπιστήμιο. Μπράβο σας. Δεν τρέπεστε, βρε. Τι παιδιά, βρε, θα μπορέσετε. Τι παράδειγμα θα δώσετε στα παιδιά σας. Για πέστε μου. Εγώ έχω παιδιά και Κικίτσα. Μπορεί να αποκτήσεις. Πες μου, τι παράδειγμα θα δώσεις στο παιδί σου. Το παράδειγμα που έδωσα κι εγώ στο Λεωνίδα. Το παραδέχεσαι. Γι' αυτό δεν πηγαίνει καθόλου στη σχολή το παιδί. Βέβαια, ακολουθεί το παράδειγμά σου. Γι' αυτό κοιμάται όλη μέρα. Θες, μάνα, θες. Το πήρα το δίπλωμα. Το πήρα.
τουλάχιστον το πάρει και ο Λεωνίδας. Δεν είναι έτσι, γιατί αυτός έχει εργαστήρια. Και άμα δεν πηγαίνει σε εργαστήρια, ούτε στη φωτογραφία δεν πρέπει να δει το δίπλωμα. Αλλά ευτυχώς το παιδί είναι τυχερό. Ευτυχώς δεν έχει μόνο μάνα, έχει και γιαγιά. Θα το προστατέψει η γιαγιά του. Ευτυχώς, ναι, ναι. Για πες μου, σε παρακαλώ, τι έχεις σκοπό να κάνεις. Αυτά που δεν κάνεις εσύ, κόρη μου. Αυτά θα κάνω. Άντε, γεια σας. Τώρα μένα γιατί κάτι μου λέει θα ξανά έχουμε προβλήματα με τον Λεωνίδα. Τώρα ποιος πουλήσε τσαμπουκά, ε? Εσύ εγώ. Εγώ υπερασπίστηκα τον εαυτό μου. Ναι, 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 ναι. Εσύ φοβάσαι την Κικίτσα όσο τη φοβάμαι κι εγώ. Και αυτές οι φτηνές δικαιολογίες για να μου τα φορτώσει σε μένα, αλλά εγώ ξέρω να αναλαμβάνω τις ευθύνες μου. Τελικά απουσίες έχει κάνει ή δεν έχει κάνει ο Λεωνίδας. Μην αλλάζει θέμα. Τώρα τι είναι πιο σημαντικό, εγώ ή ο Λεωνίδας. Καλά. Θα τον πάρω τηλέφωνο να δω τι θα μου πει. Οπ. Τι έγινε, ρε Μάγια, πάλι δεν πήγατε στη σχολή. Ενώ εσύ πήγες και δεν το έχεις καταλάβει, ε. Καλά, εγώ πήγα στη μαμά μου να πάω. Αχ, μανούλα. Μάνα είναι μόνο μία. Μάνα. Έλα, έλα, ξεκολλάτε τώρα με τη φυλακή. Να σου πω, εσύ δεν έπρεπε να πας σχολή. Μαγκά, μου χρωστάς δύο παρουσίες από την περασμένη εβδομάδα. Το έχεις ξεχάσει ή πώς την έχεις δει. Μάλλον εσύ ξεχνάς, φλάραγο. Τη μία παρουσία την κέρδισα στην πρέφα. Τι γίνεται εδώ πέρα. Παίζετε παρουσία στην πρέφα. Ναι, αλλά εμείς μόνο γιατί εσύ δεν μπορείς. Δεν είστε τέτοιοι με εμάς. Ποιος το λέει αυτό. Μπορώ και παραμπορώ. Μπορώ να πηγαίνω στα εργαστήριά σας και να παίρνω παρουσία για εσάς. Καλή φάση. Τι λέει, θα φτιάξουμε τώρα το πρόγραμμα. Τώρα έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα. Ω, πωλείτε. Και δεν το κολλήσατε κάπου. Λοιπόν, πείτε τι μέρες πάω στο σχολείο τώρα, άντε. Εσύ πας αύριο και την Τρίτη. Και την άλλη Παρασκευή. Και την άλλη Παρασκευή. Ναι, ναι, τρεις φορές μέσα σε μία εβδομάδα. Δεν πάτε καλά. Η μία είναι αυτή που θα έκανα εγώ, αλλά μου τη χρωστάς. Και ούτως ή άλλως δεν είναι μία εβδομάδα, είναι μία μισή. Και που ξέρεις, μπορεί να έχεις τώρα σε λίγο στην πρέφα αρέντα να κινηθείς και άλλη παρουσία. Ωραία, ελάτε να παίξουμε. Εντάξει, εγώ παίζω την Τετάρτη. Εγώ την Παρασκευή. Εγώ τη Δευτέρα. Φέρ τα χαρτιά, πού είναι τα χαρτιά. Εδώ, εδώ τα έχω. Ανακάτευε. Όχι, όχι, περίμενε. Πάνω στη δουλειά. Τηλέφωνα. Θα δείτε την ενέργεια τώρα. Ναι. Έλα, βαράκι μου. Πού είσαι, στη σχολή? Όχι, μανούλα. Είμαι σπίτι. Α, δεν είχατε πολλές ώρες σήμερα. Πήγα μόνο στα εργαστήρια, που είναι υποχρεωτικά. Εντάξει, αγοράκι μου, αλλά. Εντάξει, μην πηγαίνεις μόνο στα υποχρεωτικά. Πρέπει να πηγαίνεις και στα άλλα. Πώς θα μάθεις? Θα πηγαίνω, θα πηγαίνω. Έχεις καθόλου απουσίες? Ε, όχι, ρε μάνα, δεν έχω απουσίες. Τώρα τι με πήρες για πρέξιμο? Όχι, ρε παιδάκι μου, τι. Εγώ να μην ενδιαφερθώ για το παιδί μου, να μην ρωτήσω τι κάνεις. Να μην ρωτήσεις. Κάνω εγώ τα κουμάντα μου, μη φοβάσαι. Εντάξει, δεν φοβάμαι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, φυλάκια τώρα, γιατί έχω μελέτη. Καλά, αυτό δεν το πιστεύω, αλλά. Φυλάκια. Το έχει κάνει, λέει, το κουμάντο του, δεν έχει κάνει απουσίες. Ε, και? Τι εννοεί όταν λέει έχει κάνει το κουμάντο του? Ξέρω και εγώ τι εννοεί. Κάποια κομπίνα θα έχει κάνει τώρα με τις απουσίες, αλλά άστο, δεν το ψάχνω. Πολύ καλά θα κάνεις να μην το ψάξεις. Καλά, θα παρακολουθήσω τώρα εγώ, αλλά εντάξει, διακριτικά. Σωστό. Γιατί το άλλο μέρος του αδιάκριτο το έχει αναλάβει και η Κίτσα και με μεγάλη επιτυχία. Να τα καλά. Πάλι σόλο. Δεν παίζω. Ε, ποτέ δηλαδή, είσαστε πολύ κοροφαρό. Έτσι μιλάνε, δεν ξέρω να χάνουν. Λοιπόν, όπως έχουν τα πράγματα, εγώ πάω στη σχολή την άλλη. Για άλλη, αύριο πάω στη σχολή την Παρασκευή. Συγγνώμη, για την άλλη Παρασκευή που παίζαμε, δεν παίζαμε για αύριο. Για αύριο παίζαμε, δεν διευκρινίσεις κάτι άλλο. Ε, το διευκρινίζω τώρα. Α, τώρα διευκρινίζουμε. Άμα είναι έτσι, παίζαμε για την παρακόμενη Δευτέρα και αυτή που έρχεται τώρα, συμφωνήσαν γύρι μου. Όχι, δεν συμφωνώ, φίλε, παίζαμε για τώρα, όχι για κάποτε. Τι ωραία υποστική δύο, ρε. Τι ωραία κοκόρια έστρα. Δεν ξέρετε να χάνετε, δεν ξέρετε να παίζετε. Ο μόνος που κερδίζει εδώ μέσα είμαι εγώ. Τελικά εδώ μέσα στο χαρτό μου τώρα είσαι εσύ. Μας μαδάς κιόλας και κάνεις κρέος από πάνω. Εγώ είμαι το Λεωνίδα. Μπορεί δεν πάω να σε πω ποιον θέλεις, εγώ αύριο στη σχολή δεν πάω. Του δουν οι παιδες η Μαριλένα, θα είναι μαζέψει τα, μην έχουμε τράβαλα πάλι, μαζέψει τα. Καλώς το... Αγάπη μου, γλυκά. Ε, όχι ρε γιαγιά, όχι πάλι εσύ ρε γαλαμότο. Ωραία υποδοχή, βρες τη γιαγιά σου, ρε, το κάνεις αυτό. Γιαγιά, δεν σου έχω πει να παίρνεις τηλέφωνο πριν έρθεις εδώ, γιατί μπορεί να λείπουμε. Ναι, αλλά τώρα δεν λείπατε, οπότε είμαστε μια χαρά. Πώς δεν λείπαμε, το μυαλό μας συλλείπαμε πνευματικά, απουσιάζαμε. Τι θέλεις? Ε, σου φέρα κουλουράκια, τα φτιάξαμε τα χεράκια μου. Για να το τρατώ το πρωί με το γάλα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κίτσα. Ναι, πάρα. Τι κρύψεις εκεί πίσω? Ποιο πίσω? Για να δω τα χέρια σου, Τελή. Αχ, κάτι έδεσε στον Αργύρι. Για να δω τα χέρια σου, Αργύρι. Γιαγιά, μήπως, λέω, μήπως είσαι λίγο υπερβολική, κούκλα μου. Μήπως όχι, δεν να είμαι... φύγεις να πας και τα κουλουράκια σου. Όχι, δεν είμαι καθόλου υπερβολική. Α, κάτι ύποπτο γίνεται εδώ πέρα. Καπνίζεται. Ποτέ κανείς αυτό το σπίτι δεν καπνίζει. Γι' αυτό μυρίζει έτσι, ε. Α, είναι από το λαό διαμέρισμα. Έχει γίνει τεκές εκεί μέσα. Χάλια, καπνίζουν όλη μέρα. Χάρα, εδώ μας έχουν βάσει. Λοιπόν, άντε, κάτι να τώρα γιατί πρέπει να φύγουμε για εμείς έχουμε δουλειά. Να φύγετε.
Ευκαιρία τη ζωή σα. Μια που ήρθα, να καθίσω εδώ να σα σκουπίζω, να σα φουγκαρίζω, να ξεσκονίζω, τα έχετε χάλια όλα εδώ πέρα. Αυτό δεν θα το επιτρέψω ποτέ να γίνει. Η γιαγιά μου υπηρέτρια σε τρεις ματαγλαράδες, ποτέ δεν θα γίνει. Το Μάρια ντροπή σα, μην την αφήσετε να κάνει καμία δουλειά. Αφού παιδιά, εγώ σκούπισα σήμερα. Εσύ σκούπισε, ναι. Για να το σκούπ. Αφού ήταν η μέρα μου σήμερα. Αυτό χαρτιά. Χαρτοπίζεται, τώρα κατάλαβα. Όχι, όχι, ο Τέλης ρίχνε πασχέτια για να δει αν τον αγαπάει καλύτερα. Δεν με αγαπάει όμως τελικά, έτσι είπε η πασχέτια τουλάχιστον. Όχι, δεν σας αγαπάει, αφού όποιος χάνει τις αγκαρδιά, κερδίζει την αγάπη. Ναι, έλα, δεν μου το λες τόση ώρα, είναι δίμου. Αφού χωρίς λόγο, δεν το καταλαβαίνεις. Σταματάτε το θέατρο, δεν έχετε να κάνετε με ηλίθεια. Κατάλαβα πολύ καλά τι κάνετε εδώ μέσα. Χαρτοπέζετε, βέβαια, καπνίζετε, ξενυχτάτε και μπορεί και να πίνετε. Έχει γούστο. Τώρα κατάλαβα. Τώρα είμαι σίγουρη. Δεν πηγαίνετε στη σχολή, γιατί κάθεστε εδώ πέρα και χαρτοπέζετε και πίνετε και καπνίζετε. Πάω να τα πω. Χαρτί και καλά. Μ' αρέσει τους γονείς σας. Κάτσε ρε κοριτσάρα μου, τι μίλασε τσίπισε τώρα. Πού τα είδες όλα αυτά να γίνονται, τα φαντάστηκες. Εγώ σας έχω σπουδάσει τόσα χρόνια. Θα πάω να τα πω στους γονείς σας. Όλα θα τα πω. Όλα θα τα πω. Τα κουρουράκια που τα πάτε. Άντε, τα χαραμίζω για σένα. Για να τρώτε το πρωί, μπα και τρυπεί το στομάχι σας με αυτή τη ζωή που κάνετε, που πίνετε και καπνίζετε. Έσχος. Πού τη βρίσκει τόση ενέργεια αυτή η γυναίκα? Εγώ ξεθεώθηκα σήμερα, τίποτα δεν θέλω, μόνο μπανάκι και ξάπλα. Καλά, άμα είναι έτσι τόσο με μένα τότε την κασέτα που μου υποσχέθηκες. Να πάω σπίτι μου να τη δω, να σε με ξεφορτωθείς κιόλας, να αυτό. Κύριε παιδάκι μου, δεν εννοούσα αυτό. Κάτσε να δούμε την ταινία μαζί. Και πότε θα κάνεις μπάνιο? Μετά. Τώρα βγάζουμε τα παπουτσάκια μας και ξαπλώνουμε στο καναπέ. Εγώ εδώ και εσύ εκεί. Λες να βγάλω κι εγώ τα παπουτσιά μου? Αυτή ρωτάς? Ναι, ρωτάω γιατί άμα είναι και εκεί ξανά, γι' αυτό ρωτάω. Τελικά είσαι σαββατογεννημένη. Τι κάνετε καλέ εκεί? Κάτω τα πόδια από τον καναπέ. Δεν τρέπει και εσύ βάζεις την πότα σου, κυρία μου. Όχι εγώ, όχι εγώ, η Μέρη. Τι λέγαμε στο γραφείο πριν, Ζετάκι? Λέγατε ότι η κυρία Ζέτα με φοβάται, να σας πω εγώ. Λοιπόν, και κίτσε μου, συνεργάζεται τώρα τελευταία με τη ΣΥΑ, μήπως? Μήπως έχει προμηθεύσει και με κανένα από αυτά τα κατασκοπευτικά μηχανήματα τα σύγχρονα? Όχι, δεν έχω ανάγκη από μηχανήματα. Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε πίσω από την πλάτη μου. Έχω διέστηση. Λοιπόν, κυρία μου, να πας γρήγορα στο σπίτι του γιού σου για την ανάγκη. Γιατί να πάω στο σπίτι του γιού μου? Πίνει, καπνίζει, ξενυχτάει και χαρτοπέζει. Ο Λεωνίδας τα κάνουν αυτά. Άμα είσαι αφηρημένη, να μην ρωτάς, Ζέτα. Όχι, μα μου φαίνεται λίγο υπερβολικό αυτό που λες. Ξέρω. Υπερβολικό. Και που δεν πηγαίνεις στη σχολή, είναι γι' αυτό υπερβολικό? Έλα ρε μαμά, πάντα ήσουν υπερβολική. Μάλιστα. Άμα στο αποδείξω, τι θα πεις? Τι θα μου αποδείξεις? Πιο εύκολο. Ότι δεν πατάει στη σχολή. Πώς θα μου το αποδείξεις? Θα πάω στη γραμματεία να ζητήσω τις απουσίες, να τις φέρω. Δεν γίνεται, δεν έχεις το δικαίωμα. Τι λες καλέ που δεν? Και ποιο θα ρωτήσω εγώ? Μαμά, σε παρακαλώ πολύ, σε παρακαλώ. Είναι μια χαρά η σχέση μου με το γιο μου, έτσι. Μην μου την καταστρέψεις τώρα. Γλυκιά μου, δεν θα χαλάσω τη δική σου σχέση με το γιο σου. Τη δική μου θα χαλάσω με τον Λεωνίδα. Ναι, ναι, ξέρω. Τα βάζεις με μένα και μετά εσύ βγαίνεις πάνω τα λάδι. Λέω, ας τον ήσυχο, σε παρακαλώ. Μέρη, το παιδί βαδίζει προς την καταστροφή, αν το καταλαβαίνεις. Το παιδί είναι μια χαρά και έχει βρει το δρόμο του. Ναι, προς το καζίνο. Βρε παιδιά, μη μαλώνετε, σας έχω εγώ τη λύση. Αποκλείεται. Καλά, εντάξει, άμα δεν θέλεις να την ακούσεις, να μην την πω κι εγώ. Ανοίγες λύση, θα την έλεγες, αγάπη μου. Ναι, ναι, καλά, δεν έχω λύση. Τότε να μην πάρω τηλέφωνο τη φίλη μου την Ουρανίτσα που έλεγα. Σκασίλα μου. Η Ουρανίτσα? Αυτή δεν είναι που δουλεύει στη γραμματεία, στα ΤΕΗ. Πού δουλεύει? Ναι, μη σε νοιάζει. Σκασίλα σου δεν είπες? Κοίταξε, δεν θα σε παρακαλέσω, αλλά πάρε αυτή τη στιγμή τηλέφωνο να μάθουμε. Τώρα, Χριστιανή μου, τώρα είναι κλειστή η γραμματεία. Αύριο το πρωί. Πολύ ωραία. Τότε αύριο θα έρθω στο γραφείο να πάρουμε μαζί. Εγώ δεν συμμετέχω σε αυτή τη μηχανογραφία. Εγώ και συμμετέχω και την οργανώνω, μάλιστα. Ζέτα μου, γλυκιά μου, αύριο θα είμαι εκεί να τηλεφωνήσουμε μαζί. Γιατί λύσαξε να το ξυπνήσεις? Γιατί πρέπει να πάει στη σχολή, ρε μωρό μου, γι' αυτό. Έχετε μάθημα? Και βέβαια έχουμε. Έλα ρε Λεωνίδα, μου πεις πού θα πάμε παρέα στο μάθημα οδήγηση. Α, στο μάθημα οδήγηση θα πάμε παρέα. Και το μάθημα? Γι' αυτό θέλω να σηκωθεί ο Αργύρης. Άντε ρε Αργύρη, σήκω να πούμε! Λοιπόν, Λεωνίδα, θα χαιστούμε πάρα πολύ άσχημα. Μην ξαναφωνάξουμε ρε πρωί, εντάξει. Να σου πω ρε φίλε, πρέπει ή δεν πρέπει να πας στη σχολή να βάλεις παρουσία σήμερα? Όχι, δεν πρέπει. Την έχασα. Την έχασες μάλλον. Έχεις χθες τα χαρτιά. Εσύ πρέπει να πας. Παίζετε πάλι χαρτιά? Έτσι, παραίσθηκα για την πλάκα μας, ρε Μαριλένα. Να σου πω, και τώρα που το έφερε η συζήτηση,
Τι θα γίνει με σένα, θα το παίζει Κέρβερος πάνω από το κεφάλι μας, βοηθός της Κουκίτσας. Ε, Λεωνίδα, κάθε μέρα ξενυχτάς και δεν βλεπόμαστε καθόλου. Εσύ κοιμάς ημέρα και εγώ κοιμάμαι νύχτα. Κοιμήσου και σήμερα και να βρισκόσαστε. Ναι, την βρήκες εσύ τη λύση έξυπνε. Τη μέρα έχω μαθήματα. Και γιατί δεν είσαι στο μαθήμα σου τώρα. Γιατί σου υποσχέθηκα ότι θα πάμε στο δάσκαλο της οδήγησης σήμερα το δικό μου να κάνει μαθήματα. Και είμαι σίγουρη, βέβαια θα με πουλήσει πάλι. Αφού δεν εξαρτάται από μένα, ρε μωράκι μου, από τον Αργύρι εξαρτάται. Ρε, δεν έχω κοιμηθεί καθόλου, νιστάζω. Νιστάζει. Και τι σε νοιάζει σαν να την κάνει ο Αργύρι. Άμα θέλει, πα, άμα δεν θέλει, δεν πα. Όχι, ρε, εσύ έχει δίκιο, γιατί ο ένα βάζει παρουσίες για τον άλλον, καταλαβες. Ρε, τι απαταιώνε είστε εσεί, ρε. Εντάξει, α τα κομπλιμέντα τώρα, δεν με κάνει τώρα να πάω με αυτά τα πράγματα στη σχολή. Όχι, φίλε, όχι. Άραξε. Μωράκι μου, θα μου δώσει πίστοση μια μέρα. Δεν θα πάμε σήμερα, θα πάμε κάποια άλλη στιγμή. Θα πάμε αύριο. Ναι, καλά, τώρα με έπεισες. Έλα, αύριο δεν έχουμε μάθημα. Ναι, αύριο είναι Σάββατο και θα κοιμάσαι όλη μέρα, όμως ξεχνάς. Όχι, όχι, δεν θα κοιμάμαι όλη μέρα. Γιατί σήμερα θα κοιμηθούμε νωρίς. Στορκίζομαι. Αργυρί, ξέχναμε. Βρες άλλον για τον ήχο απόψε. Καλά, ρε κολόπεδο, εντάξει, θα πάω στη σχολή. Θα πάω. Ποιον ήχο? Είχε να κάνει ένα live εκεί πέρα και χρειαζόταν βοήθεια για τον ήχο. Α, θέλω να έρθω κι εγώ. Πώς θα έρθεις, αφού θα πάμε νωρίς για ύπνο. Είσαι μεγάλο κολόπεδο, γιατί πάλι με εκβιάζεις, αλλά εντάξει ρε φίλε, εντάξει, θα πάω στη σχολή και σήμερα. Αλλά είναι τελευταία φορά, να το ξέρεις. Άντε, μπράβο. Μωράκι μου, τα καταφέραμε να συμπλήσω. Λεωνίδα, γιατί κάνεις κοπάνισμα από τη σχολή σου? Κοπάνισμα, ναι, μια-δυο απουσίες έχω κάνει εκεί πέρα τώρα και εσύ το κάνεις θέμα. Πάω λίγο στον μπαρ. Α, να σου πω, είδες την κυρία Ελένη Σαντέλη? Ό,τι σου πει η Ουρανίτσα, εσύ το αντίθετο θα πει στην Κυκίτσα, εντάξει. Για χαζή με έχεις. Και αν έχει κάνει πολλές απουσίες τώρα ο Λεωνίδας, τι γίνεται? Κάτσε μωρό παιδάκι μου να δούμε πρώτα. Μπορεί να μην έχει κάνει πολλές απουσίες και να μην υπάρχει πρόβλημα. Αν υπάρχει, τι θα πούμε στο Λεωνίδα? Αν υπάρχει, του λέμε να μαζευτεί, να μην τον πάρει ο διάολος και τον σηκώσει. Δεν το πιστεύω. Πλάκα-πλάκα, σε έχει βάλει στο τρυπάκι η Κυκίτσα, κανονικά, ε. Εσύ δεν είπες να πάρεις τηλέφωνο την Ουρανίτσα? Εγώ είπα για να μην πάει η Κυκίτσα στο σχολείο με τη δύο Λεωνίδες και γίνεται όλοι κόλλος πάλι. Εγώ φταίω. Δεν φταίς, παιδάκι μου. Κάτσε να τον πάρω τηλέφωνο να κόψω κίνηση. Μαρινέλα μου, δες ποιος είναι στο τηλέφωνο και πες ότι είναι στο μπάνιο. Μάλιστα. Ωραία, Μαριλένα, εσύ είσαι? Μάλιστα, κυρία Μέρη, θέλετε τον Λεωνίδα? Ναι. Θα τον πάρετε σε λίγο γιατί τώρα είναι στο μπάνιο. Εντάξει, σπίτι σας, ναι. Ναι, στο σπίτι είμαστε. Αλλά θα φύγουμε σε λίγο γιατί θα πάμε στο μάθημα οδήγησης. Γιατί σχολή δεν έχετε σήμερα? Εγώ όχι, γιατί έχουν συνέλευση καθηγητές και ο Λεωνίδας μάλλον όχι, γιατί δεν έχει εργαστήρια. Καλά, εντάξει, θα ξαναπάρω. Ναι, ναι. Γεια σου, κοριτσάκι. Πάντως σήμερα μάθημα δεν έχει ο Λεωνίδας. Τι έγινε, μωρό μου, ποιος ήταν, ε? Η μάνα σου ήταν, Λεωνίδα μου, και της είπα θα πηγαίναμε στο μάθημα οδήγησης. Έκανα γκάφα? Όχι, μωράκι μου, δεν έκανες γκάφα. Ίσα ίσα. Μπορεί να μας τσοντάρει κι αυτή κανένα φράγκο για το δάσκαλο. Έλα, πάμε τώρα, έτσι. Ωραία, πάμε. Ήρθα κι εγώ! Έλα, Ζετάκι, πάρε τηλέφωνο, αγάπη μου. Κάτσε ρε παιδάκι μου ένα λεπτό, που ακόμα δεν ήρθες. Καλά, δεν πάρω εγώ, η Ζέτα θα πάρει, έλα, αγαπούλα μου. Ναι, παίρνω. Τι λέει? Γιος, το τηλέφωνο. Καλή, δεν λέει. Γιατί δεν απαντάει? Μπορεί να έχει καμία δουλειά, ξέρω εγώ να μην είναι εκεί. Ρε Ζέτα, μπας και με κοροϊδεύεις. Να στο βάλω στο speaker. Ακούς τώρα? Καλά. Θα ξαναπάρεις σε λίγο, έτσι, αγάπη μου. Τι είναι, ρε μάνα, όλη μέρα εδώ θα τη βγάλεις, ε? Έχουμε και δουλειές, ξέρεις. Γιατί εγώ σε εμποδίζω να δουλέψεις? Δούλευε. Καλά. Να σου πω, ζητήλα μου, αυτή την κοπελίτσα που δουλεύει στη σχολή του Λεωνίδα, πώς την γνώρισες? Έτσι, θα με αφήσει να δουλέψω? Δεν κατάλαβα. Επειδή μιλάω, δεν μπορεί να δουλέψει αν μιλάει κάποιος? Όχι, δεν μπορώ. Δηλαδή, άμα έχει πελάτη η Ζέτα, εσύ τι κάνεις, να βράζεις τα χέρια? Να ξαναπάρω. Μπράβο, να ξαναπάρω. Μπράβο. Αυτή έπρεπε να ήταν η κόρη μου. Και γιατί να πάω εγώ? Γιατί θα πάω εγώ τη Δευτέρα που είναι και πιο δύσκολη μέρα. Ναι, αλλά εγώ τώρα αγωνιστάζω. Ναι, και τη Δευτέρα θα αγωνιστάζει. Αυτά παίζουμε όλο το βράδυ χαρτάκι, ρε φίλε. Σωστό και αυτό, εγώ τώρα βαριέμαι. Και τη Δευτέρα δηλαδή, γιατί να μην βαριέσαι, πιέσαι το καφέ να δει. Χάλι μαύρο. Δεν τρέπεσαι. Μέχρι τη Δευτέρα βλέπουμε ποιο ζει, ποιο πεθαίνει. Και στο κάτω-κάτω μπορεί να παίξω μέρα και να κερδίσω. Τι να κερδίσει, αφού πάντα χάνει ενώ εγώ που κερδίζω θα σου χρωστώ μια μέρα και θα σου δώσω αυτά κερδισμένα, ρε. Κοίταξε, μπορεί να παίξω εγώ με τον Λεωνίδα και να τη χάσει ο Λεωνίδας τη Δευτέρα, οπότε να κερδίσει άλλη μια μέρα επιπλέον. Ρε με δουλεύει, αφού Δευτέρα πρέπει να πα εσύ. Ρε φίλε, εγώ θα παίξω τι δικέ μου μέρε, τι δικέ σου θα παίξω. Έχει μια λογική αυτό. Ναι, και λογική επίση έχει τώρα να σηκωθεί που σε ξεκούρασε και ξύπνο και να πα σχολή και θα πάω εγώ τη Δευτέρα. Συγγνώμη, και άμα κερδίσει τα χαρτιά, ποια μέρα θα κερδίσω?
Κέρδισε πρώτα, μωρέ, και μετά βλέπουμε. Δηλαδή, άμα χάσει, ποια μέρα θα χάσει. Έλα μου, ποια μέρα θα χάσω. Τη Δευτέρα, αλλά θα πάω εγώ τη Δευτέρα. Οπότε και να χάσει, δεν θα χάσει τίποτα. Σωστό κι αυτό. Θα πας. Είμαι καλή ψυχή και το έχω ξαναπεί. Μέψε, σα θα πάω, ωραία, δηλαδή να πάω να κοιμηθώ εγώ, ε. Πήγαινε. Ποιε ώρε έχετε. Τι δύο τελευταίε. Τι εργαστήρια. Μηχανουργείο. Εύκολο είναι τώρα, έλα. Πλάκα μου κάνει. Εγώ δεν ξέρω και πώ γράφει το μηχανουργείο. Με ύψιλο και ομικρονιότα, αλλά θα κάνει δύο ώρε όπω την πρώτη θα πα. Γιατί τη δεύτερη την κοπανάμε όλοι, ρε φίλε. Ενώ α πούμε θα πήγαινε ούτω ή άλλω και τι δύο ώρε. Εντάξει, έλα, τι σηκώνε την παθιστό. Κοντά το κουλά σου. Θα χάσει και την πρώτη ώρα, σήκω. Ευχαριστώ, ουρανίτσα μου. Σε παίρνω στι 3. Φιλιά. Μην κλείσει. Αχ, δεν ρώτησε για τι σημερινέ απουσίε. Τώρα έκλεισε, αποκλείται, δεν ξαναπέρνω. Βρε ζετάκι μου, καλή είσαι, αλλά βρε παιδί μου, μισέ δουλειέ κάνει. Τόσε εβδομάδε δεν σου φτάνουν, θε και τι σημερινέ. Ποιε σημερινέ, ρε. Ποιες... Δεν υπάρχουν σημερινέ. Ο Λεωνίδας δεν είπε ότι δεν έχουν εργαστήρια σήμερα. Τέλο πάντων, εγώ φεύγω τώρα, πάω για τη δουλειά. Μην αργήσετε, να πάρω από το σπίτι τηλέφωνο, έτσι. Δεν θα αργήσουμε. Γεια σα. Πατέρα, κόλα τον. Από σήμερα θα με λύσει ο μάχερ. Γιατί, ρίμαξε κανένα αυτοκίνητο. Έλα, πατέρα, ρίμαξε αυτοκίνητο. Απλώς ο δάσκαλος οδήγησε, είπε ότι είμαι οδηγάρα. Μαρλίνα, πες του. Ναι, ναι, το είπε. Αλλά για μένα βέβαια είπε ότι είμαι προσεκτική και δεν θα κάνω κανένα ατύχημα. Γιατί, είπε ότι θα προκαλέσω εγώ ατύχημα. Όχι, κανένα μου, δεν το είπα, δεν είπε ότι είσαι προσεκτικός. Αντίθετα, είπε ότι είμαι γρήγορος και ευέλικτος. Εντάξει, ρε Λεωνίδα, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να κάνεις προσεκτικός. Το να είσαι γρήγορος και ευέλικτος το μαθαίνεις από τον χρόνο, την εμπειρία. Εμπειρία, βέβαια, συμφωνώ, αλλά εμπειρία θα αποκτήσω όταν θα έχω το δικό μου το αυτοκίνητο και θα το οδηγώ κάθε μέρα. Τώρα που δανείζομαι εκεί στη Χάση και στη Φέξη από τους φίλους μου και κάνω καμιά βόλτα στην παραλιακή, πού να τη βρω την εμπειρία. Λεωνίδα, δεν μασάω. Αυτοκίνητο από τώρα, ξέχνα το. Ωραία, και εγώ θα πάω να δουλέψω και θα το αγοράσω μόνος μου και μάλιστα όχι από σένα. Και θα πάω και στη μαμά να με βοηθήσει. Ναι, θα πάρω τώρα από τη μάνα στο τηλέφωνο να της εξηγήσω. Μην κάνεις κανένα αστείο και μου χαλάσει τη δουλειά με τη μαμά, θα φάμε τα μουστάκια σου. Καλύτερα να τα φάμε παρά να σπάσει το κεφάλι σου. Τι ήθελα και ήρθα, ο άχρηστος τελείως. Έλα μου, ντε. Όχι, αγάπη μου. Καλά έκανες και ήρθες. Και να έρθεις, να έρθεις. Όποτε θες να έρθεις. Ναι, βέβαια μου, να έρχομαι να βλέπω εσένα. Αλλά με τέτοια μούτρα και τέτοια συμπεριφορά, τι να τον κάνω τον μπαμπά. Θα κάνει χρόνια να με ξαναδεί. Πάμε, Μαριλένα. Ναι, πάμε. Γεια σου, κύριε Νάσο. Γεια σου, Βιβί. Γεια σου, Βιβί. Γεια σας, αγάπες μου. Γεια. Ρε εσύ, δεν έκανες καθόλου καλά. Πάρα πολύ καλά έκανα. Μόνο δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, γιατί πρέπει να τσακώνεστε από τώρα. Άσε να έρθει εκείνη η ώρα και βλέπουμε. Δεν κατάλαβες, Βιβί. Τώρα είναι αυτή η ώρα. Γιατί νομίζεις ότι ήρθε. Για τα ωραία μας τα μάτια, επειδή του λείψαμε. Ήρθε να τσιπήσει καμιά υπόσχεση. Ωραία, ρε, να σου δώσει και εσύ την υπόσχεση. Τι έχεις να χάσεις. Μην τάζεις άγιο και σε παιδί. Κάτσα πάρω και τη μάνα του να την ενημερώσω. Δεν πάει να κάνεις ό,τι θες. Θαύμα. Τέλεια, τέλεια. Πολύ χάρηκα που σε άκουσα, ουρανίτσα μου. Και σε ευχαριστώ πολύ, ε. Βεβαίως και θα σε ξαναπάρω εγώ. Ναι, ναι, αναλυτικά. Έλα, ουρανίτσα μου, σε φιλώ, γεια. Για λέγε, τι είπε, για λέγε. Καταρχάς, μου έδωσε και τις σημερινές. Ήταν εκεί, λέει, μέχρι τελευταία ώρα. Αφού δεν είχαν σήμερα μάθημα. Πώς δεν είχαν σήμερα μάθημα, αφού ήταν εκεί όλη μέρα. Έλα, καλέ. Δεν ξέρεις ούτε πού είναι το παιδί σου, ούτε τι ώρες έχει μάθημα. Για λέγε για τις άλλες μέρες, τώρα θα δεις. Κοίταξε, ελάχιστες απουσίες έχει. Πάμε πολύ καλά. Δεν κινδυνεύει καθόλου. Εγώ μπορεί να μην ήξερα σήμερα που είναι το παιδί μου, αλλά εσύ πλέει στο μαύρο σκοτάδι, κυρία Κικίτσα. Καλό είναι να μην παίρνεις πρωτοβουλίες και να μην ανακατεύεσαι. Εντάξει. Ναι. Αχ, νομίζω ότι έχω βίζει το φαγητό στη φωτιά. Καλά. Μην πάρουμε καμιά πυρκαγιά και καεί και το σπίτι. Γεια. Ρε παιδάκι μου, γιατί την παίρνεις τηλέφωνο στο σπίτι. Αφού δεν είναι στο γραφείο. Ναι, αλλά μπορεί να κοιμάται. Έλα, Μερούλα. Κοιμάσαι. Όχι, δεν κοιμάμαι. Δεν κοιμάται. Α. Ναι, τι θα σου πω. Ήταν εδώ ο Τσόκλανος ο δικός μας, κατάλαβες. Και μου ήρθε να με ψήσει για αυτοκίνητο. Πού ήτανε? Εδώ ρε παιδάκι μου. Με τη Μαριλένα ήρθε. Είχανε πάει για μάθημα. Ναι. Και ήρθε κορδωτός για μάξι. Κατάλαβες. Έκανε και μεγάλο κόλλο. Και όταν εγώ του ρίξα μαύρο, μου λέει άσε, θα πω στη μαμά να με βοηθήσει. Κοίτα και πέρα, μην σε ψήσει και του δώσει καμία υπόσχεση. Αυτά είναι παλαβά. Ένιωσου. Δεν πρόκειται να του υποσχεθώ τίποτα. Λοιπόν, σε κλείνω τώρα γιατί έχω μια δουλειά, εντάξει. Έλα, γεια. Δεν το πιστεύεις αυτό που άκουσα. Τι καλέ. Ο Λεωνίδας ήταν πριν λίγο στον Άσο. Τι λες, παιδάκι μου. Και πώς γίνεται να είναι ταυτοχρόνος και στη σχολή. Τώρα δεν μου είπε η ουρανίτσα ότι μέχρι πριν ένα τέταρτο είχαν μάθημα. Δεν γίνεται να είσαι δύο μέρη ταυτόχρονα. Γίνεται. Κήρυγμα πατέρας, κήρυγμα και η μάνα. Ερίσμα μου δώσαν να γράψω ένα πεάνα. Θα γίνω ένας αλκουάνας, πιντάρος σε σκύλος. Ξεχάστε αυτά που ξέρετε, εγώ δεν είμαι λίλος. Ιχνί, χνέ, χνόχ και μπλα μπλα μπλα. Βρήκα τον τρόπο να απάλλαγω απ' αυτά. Θα αρπάξω τα ημεία και θα αλλάξω ρότα. Θα πάψω πλέον να είμαι όπως ήμουν πρώτα. Θα πάρω τα βουνά ως τις βουνοκορφές. Εκεί που τα κατσίκια δίνουν βερβελιές. Θα έγκα
στο σύλλογο των φίλων της Αρκούδας. Θα ζω όπως σε κάποτε ή στον Επάλο Βούδας. Θα με μες στην κατάθλιψη, κούθι θα ακούω μόνο. Θα πνίγω με βραβέ πικρό, το περίσιο πόνο. Θα γίνω πρωτόγονος, θα ομιλώ με σπήριγμα. Αν είναι να γλιτώσω, 10 λεπτά κήρυγμα. 1-5-10 περνάνε τα λεπτά. Κήρυγμα από στόματα διαφορετικά. 1-5-10 περνάνε τα λεπτά. Κήρυγμα από στόματα διαφορετικά.